Δεν γίνεται να έχουμε 2024 και να μην ξέρει ο κόσμος ακόμα το πώς λειτουργεί ένα speed booster. Για όσους δεν ξέρουν καν τι είναι το speed booster, είναι αυτός εδώ ο αντάπτορας. Είναι ένας αντάπτορας, έχει ένα κρύσταλλο μέσα που κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε σιγά σιγά το πώς λειτουργεί ένα speed booster αντάπτορας σε σχέση με κάποιον άλλον. Επειδή έχει πολλά μικρά θεματάκια αυτό το βίντεο, θα τα πάμε όλα σε chapters. Το πρώτο chapter με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι η διαφορά της full frame μηχανής με την crop μηχανή. Η full frame μηχανή με την crop μηχανή έχουν μια διαφορά στο μέγεθος του αισθητήρα. Ο αισθητήρας είναι αυτό που είναι πίσω από το φακό, που συνήθως είναι ένα ειρηδίζον πράγμα, ένα τετραγωνάκι, το οποίο καταγράφει την εικόνα μας. Αυτός ο αισθητήρας, ανάλογα με το μέγεθός του, μπαίνει και σε κάποιες κατηγορίες. Ο αισθητήρας, ο οποίος είναι 36x24mm, είναι αυτό που λέμε full frame, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος με το 35 το film που μάθανε να φωτογραφίζουν οι φωτογράφοι τότε και έχει καθιερωθεί σαν το στάνταρ, ας πούμε, στην επαγγελματική φωτογραφία. Στο σινεμά, από την άλλη, δεν έπαιζε τόσο πολύ το full frame μέχρι πρόσφατα και έπαιζε πάρα πολύ το crop, αυτό που λέμε δηλαδή crop αισθητήρας ή super 35 ανάλογα. Οι φωτογράφοι το λένε crop, οι κινηματογραφιστές το λέμε super 35. Αυτός ο αισθητήρας είναι λίγο πιο μικρός, με αποτέλεσμα να έχουμε και πιο μικρές κάμερες, πιο μικρά σώματα γενικά, να μην υπεθερμαίνονται, τέτοια πραγματάκια. Η βασική διαφορά είναι αυτή, είναι το μέγεθος. Δεν έχει να κάνει ούτε με την ανάλυση, ούτε με τις επιδόσεις του αισθητήρα, ούτε τίποτα. Για παράδειγμα, μπορείς να πάρεις μια FX3, ας πούμε, που είναι μια πολύ καλή κάμερα και είναι full frame, και αν τη βάλεις δίπλα σε μια Alexa 35 και η μία να τη σβήσει την άλλη, η Alexa να σβήσει την FX3, γιατί έχει πολύ καλύτερο αισθητήρα ποιοτικά και πολύ μεγαλύτερο εύρος στα χρώματα και στην τονικότητά της. Οπότε δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το μέγεθος του αισθητήρα, μας νοιάζει πιο πολύ ο αισθητήρας αυτός καθ' αυτός. Αυτή ήταν και η βασική μου σκέψη όταν πήγα να πάρω κάμερα. Αυτό το βίντεο το γράφω τώρα με την FX30, η οποία είναι crop. Όταν ήθελα να πάρω ένα μεγαλύτερο σώμα, σκεφτόμουν να πάρω πάλι Super 35 ή να πάω σε full frame. Αλλά σκεφτόμουν κάποια πραγματάκια που με οδηγήσαν να πάω πάλι σε Super 35 για να μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ίδιους φακούς κλπ. Γι' αυτό και πήρα τη 70, για όσους δεν το ξέρουν, έχει αισθητήρα Super 35, δεν είναι full frame. Και πραγματικά την έχω λατρέψει αυτή τη μηχανή. Την είχα χρησιμοποιήσει σαν pre-production μοντέλο το 2020 πριν βγει στην αγορά. Την είχα για 2-3 μέρες και είχα κάνει κάτι πραγματάκια και την είχα τεστάρει και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, στο θέμα μας. Είναι οι βασικές διαφορές του full frame με το Super 35. Ότι το full frame είναι πιο μεγάλο σε μέγεθος, είναι πιο μεγάλο σε αισθητήρας. Τώρα, έτσι όπως είναι οι κάμερες, έτσι είναι και οι φακοί φτιαγμένοι για full frame ή για crop. Αλλά οι full frame φακοί κουμπώνουν σε crop και οι crop δεν πολύ κουμπώνουν σε full frame. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Ένα διαλυματάκι για καφέ. Άλλοι πίνουν νερό για να βρέξουν τη γλώσσα τους, εγώ πίνω καφέ. Τώρα, οπτικά ποιο είναι το θέμα. Άμα βάλεις έναν φακό 50, δηλαδή το zoom του φακού να είναι 50mm και το βάλεις σε μια full frame κάμερα, θα συμπεριφέρεται, δηλαδή το field of view που θα βλέπεις θα είναι σαν 50mm κανονικά. Ενώ άμα βάλεις αυτό το 50 σε μια μηχανή με crop αισθητήρα, το 50mm θα γίνει 75mm. Τώρα, τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Αν εγώ θέλω να τραβήξω ένα ευρυγόνιο πλάνο και θέλω να έχω έναν φακό 16, όπως είναι αυτός εδώ πέρα που είμαστε στην FX30, αυτό το 16, μόλις το βάλω σε μια full frame κάμερα θα είναι 16 κανονικά, αλλά μόλις το βάλω σε μια crop, ο 16 θα μου έχει κροπάρει στη μέση, γιατί βγάζει μια εικόνα για να καλύψει full frame αισθητήρα, αλλά ο αισθητήρας μου είναι πιο μικρός και έτσι παίρνει την εικόνα που είναι στη μέση, δεν παίρνει το γύρω-γύρω. Γι' αυτό λέμε ότι ο φακός κροπάρει. Και έτσι ο 16mm αυτός θα μου είναι σαν 24, οπότε δεν θα έχω το ευρυγόνιο που θα ήθελα να έχω πριν. Προσέξτε όμως, δεν αλλάζει η προοπτική του φακού και το εφέ του φακού, αλλάζει μόνο το crop στη μέση, δηλαδή απλά σου κροπάρει την εικόνα. Για παράδειγμα, άμα πάρεις μια GoPro που έχει αυτόν τον πολύ ευρυγόνιο και την κροπάρεις, δεν θα σου αλλάξει το πόσο φυσάει εφέ θα κάνει, απλά θα σου κάνει zoom στη μέση. Θέλει λίγη εξάσκηση για να το δεις στην πραγματικότητα αυτό, για να το καταλάβετε και να φτάσετε σε σημείο να μην το σκέφτεστε καν μετά, γιατί τώρα καλά τα λέμε, αλλά πρέπει να τα δεις και στην πράξη. Αυτός είναι ένας αντάπτορας που δεν έχει speed booster.
είναι από Canon EF Mount, δηλαδή εδώ μπροστά κουμπώνεις Canon EF φακούς και από πίσω έχει το κούμπωμα το RF για να μπορείς να βάλεις έναν φακό EF Mount σε μια RF Mount μηχανή. Γιατί μπορεί να πήρεις εσύ μια καινούργια κάμερα όπως είναι αυτή που είναι RF Mount, αλλά να έχεις EF φακούς και να μην θες να τους αλλάξεις γιατί σ' αρέσουν και σε βολεύουν. Με ένα τέτοιο adapter μπορείς να το κάνεις. Τώρα όμως, ένα ακόμα καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις έναν adapter σαν αυτόν. Βλέπετε το κρύσταλλο που έχει μέσα. Αυτό είναι το speed booster. Αυτός ο adapter τι κάνει. Ο συγκεκριμένος είναι πάλι από EF mount σε RF mount, δηλαδή EF φακό σε RF κούμπωμα κάμερας, αλλά κάνει κι άλλο ένα πράγμα. Επειδή έχει αυτό το κρύσταλλο μέσα, λειτουργεί σαν ανάποδος μειγδυτικός φακός. Δηλαδή τι κάνει. Παίρνει όλη την εικόνα που βγάζει ο φακός, ο 16 ας πούμε, και τη μικραίνει για να χωρέσει ολόκληρη στον αισθητήρα τον Super 35 που είναι πιο μικρός, ώστε να μην κροπάρει η κάμερα. Οπότε, εγώ που έχω τη 70 εδώ πέρα, έχω κρόπ αισθητήρα, αλλά μόλις βάλω αυτόν τον adapter και κουμπώσω έναν φακό π.χ. 16, ο φακός θα είναι κανονικά 16 στην κάμερα, δεν θα μου κάνει καθόλου κρόπ. Ενώ, άμα τον βάλω με αυτόν τον adapter εδώ πέρα, που δεν είναι speed booster, θα έχω κρόπ και δεν θα είναι 16. Μερικά projects τα τραβάω με αυτόν τον adapter, μερικά τα τραβάω με αυτόν τον adapter. Και τον κάθε adapter το χρησιμοποιώ για διαφορετικούς λόγους. Αυτός ο φακός εδώ, που το δανείστηκα σήμερα από το Rent Photo Video, από τα παιδιά στον Ταύρο, είναι 16 με 35 με 2,8 διάφραγμα. Αυτό το φακό, άμα τον βάλω με το speed booster στην crop κάμερα, θα βλέπω κανονικά 16-35, δεν θα μου κροπάρει καθόλου. Ενώ άμα τον βάλω με αυτόν εδώ τον adapter, θα μου κροπάρει. Άμα το βάλω με το speed booster, κάνει κι άλλο ένα καλό που δεν το είπαμε. Επειδή παίρνει την εικόνα και τη συγκεντρώνει, ουσιαστικά συγκεντρώνει και παραπάνω φως που θα χανότανε. Άρα το 2,8 διάφραγμα θα μου το κάνει εμένα 2. Θα είναι σαν να μου έχει δώσει δηλαδή ένα stop παραπάνω διάφραγμα. Οπότε το speed booster, πέρα από το ότι μειώνει το crop, ταυτόχρονα σου δίνει και ένα stop παραπάνω στο διάφραγμα και σου κάνει πιο φωτεινή την εικόνα. Και έτσι μπορείς να έχεις μια crop κάμερα με full frame look. Τώρα όμως, υπάρχουν κάποιοι φακοί, όπως είπαμε, που είναι crop, δηλαδή που δεν καλύπτουν ολόκληρο full frame αισθητήρα. Αυτούς τους φακούς, άμα τους βάλεις με speed booster πάνω σε μια crop μηχανή, δηλαδή crop φακός, speed booster, crop μηχανή, θα σου κάνει μια τεράστια βινιέτα και κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό βέβαια αλλάζει από φακό σε φακό. Για παράδειγμα, αυτός είναι ο Sigma 1835. Όσοι βλέπετε το κανάλι μου, θα ξέρετε ότι τον έχω αρκετά χρόνια, τον έχω ξαναπουλήσει, τον έχω ξαναγοράσει, επειδή αλλάζω μηχανές κλπ. Και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Για μένα είναι φοβερός all around φακός. Τώρα, αυτό το φακό, άμα τον βάλω με τον adapter που δεν έχει speed booster στην κάμερα, θα είναι μια χαρά. Γιατί θα μου κροπάρει λίγο την εικόνα, αλλά δεν θα έχω τη βινιέτα γύρω-γύρω. Ενώ, άμα βάλω με αυτό τον adapter τον 1835 σε crop μηχανή, έχουμε μια τεράστια βινιέτα, γιατί αυτός ο φακός δεν έχει φτιαχτεί για να καλύπτει full frame αισθητήρα. Έχει φτιαχτεί για να καλύπτει μικρότερο αισθητήρα, επειδή είναι crop. Άρα ο φακός θα παίρνει σκοτάδι και θα το μικραίνει και θα μου φτιάξει αυτή τη βινιέτα γύρω-γύρω. Ενώ άμα ήταν full frame ο φακός μου, θα δούλευε κανονικότατα το speed booster. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε πει ότι crop μηχανή speed booster χρησιμοποιούμε μόνο full frame φακό. Ενώ crop μηχανή με απλό adapter μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και crop φακό. Αυτή είναι και οι δύο EF, γι' αυτό με βλέπετε και χρησιμοποιώ adapter. Θα γύρω το κούμπο να κατευθείαν στην κάμερα. Γενικά, adapters βγάζουν διάφορες εταιρείες. Αυτό το πρωτοξεκίνησε η Metabones που έβγαζε το κλασικό Speed Booster και κατοχύρωσε κιόλας το όνομα. Οπότε οι άλλες εταιρείες δεν το λένε Speed Booster ακριβώς, το λένε Focal Reducer ή κάτι τέτοιο. Το συγκεκριμένο Speed Booster που έχω εδώ πέρα είναι της Canon. Είναι official Canon και χαίρομαι που είναι official Canon γιατί δουλεύει και το autofocus και όλα τα πάντα τα ηλεκτρονικά του φακού δουλεύουν λες και είναι native RF φακός. Δηλαδή, βάζω εδώ πέρα σε 70 τον adapter. Βάζω έναν EF φακό, ο οποίος EF φακός μπορεί να είναι και 15 χρόνων γιατί είναι πολύ παλιό mount. Ανοίγω την κάμερά μου και αυτόματα δουλεύει το autofocus και όλα τα ηλεκτρονικά και το διάφραγμα του φακού το χειρίζομαι από εδώ πέρα, δουλεύουν άριστα. Οι μόνοι adapters που ξέρω γενικά που να δουλεύει πολύ καλά το autofocus είναι ο MC11 που τον έχω και εγώ γιατί βάζω EF φακούς στη Sony και είναι για αυτή τη μετατροπή από Canon σε Sony και είναι τη Sigma adapters και ο adapters το speed booster της Canon, αυτό το focal reducer, καθώς και ο adapters που δεν έχει το speed booster που είναι πάλι Canon. Γενικά ελπίζω να το κάλυψα το θέμα και να μην το έκανα πολύ δύσκολο για όσους δεν το ξέρανε και προσπαθούν τώρα να το καταλάβουν. Είναι λίγο κάψιμο στην αρχή μέχρι να το συνηθίσεις και να το δεις στην πράξη. Για μένα το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε
για να καταλάβετε αυτά τα πράγματα, είναι με το που βρείτε ευκαιρία να πάτε και να νοικιάσετε από κάποιο rental εξοπλισμό για να τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, γιατί θα σας χρησιμεύσουν στη δουλειά σας. Για να μην πας μια μέρα για δουλειά και εσύ έχεις πάρει speed booster για την κάμερά σου, λες θα την κάνω full frame την κάμερά μου, και την ίδια στιγμή έχεις πάρει crop φακό και ανοίξεις την κάμερά σου και βλέπεις μια τεράστια βινιέτα. Δεν θα είναι περίεργο. Οπότε πρέπει να τα ξέρεις λίγο από πριν. Αυτό ήταν το βίντεο σχετικά με τα speed booster και τους adapters. Θα έχω κάτω στην περιγραφή χρήσιμα links με τον εξοπλισμό μου και με τον εξοπλισμό που αναφέραμε για να τσεκάρετε και να μου γράψετε στα σχόλια άμα σας φάνηκε δύσκολο ή εύκολο αυτό το θέμα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο. Και άμα είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτα μια εγγραφή για να μπορείς να ειδοποιήσει για τα επόμενα βίντεο που βγαίνουν στο κανάλι. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Τα λέμε μάγκες και μάγκισες, μαγκίτισες, μάγκες. Δεν ξέρω πώς πάει. Τα λέμε.